15 Απριλίου του 2013 η Αμερική πάγωσε. Στις 2:49 το μεσημέρι, 3 ώρες περίπου μετά τον τερματισμό των νικητών στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, όπου συμμετείχαν πάνω από 24.000 άνθρωποι, εξεράγησαν με διαφορά 13 δευτερολέπτων 2 βόμβες, λίγα μέτρα πριν τη γραμμή του τερματισμού. Επρόκειτο για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί. Δράστες, ο 27χρονος Ταμερλάν Τσαρνάεφ, που τραυματίστηκε θανάσιμα από την αστυνομία, και ο 19χρονος αδερφός του Τζοχάρ, που συνελήφθη στην αυλή ενός σπιτιού. Τα 2 αδέρφια ήταν τσετσενικής καταγωγής και είχαν εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διαμαρτυρία οικολόγων για την καταστροφή ενός μικρού πάρκου στην Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε σε τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Ερντογάν και σε μια από τις σοβαρότερες δοκιμασίες της θητείας του. Οι διαδηλώσεις στο πάρκο Γεζί στα τέλη Μαΐου και στις αρχές του Ιουνίου εξελίχθηκαν σε ταραχές σε όλη τη χώρα. Επισήμως 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 7.500 τραυματίστηκαν. Αργά το βράδυ της 5ης στις 5 Δεκεμβρίου, ο Νέλσον Μαντέλα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών. I have spoken about freedom in my lifetime. Your struggle, your commitment and your discipline has released me to stand before you today. Πρώτος μαύρος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, πολέμιος του Απαρτχάιντ. Ο Μαντέλα κυνηγήθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για 27 χρόνια. Πρόκειται για τον ηγέτη σύμβολο κατά του ρατσισμού. Ενδεικτικό της αναγνώρισης της προσωπικότητάς του, στην επιμνημόσυνη δέηση του ιστορικού ηγέτη παρέστησαν 100 ηγέτες ξένων χωρών, ανάμεσά τους 4 Αμερικανοί πρόεδροι. Φαϊγιάν, ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν σημειωθεί ποτέ στον κόσμο, σάρωσε τις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο, προκαλώντας το θάνατο και την καταστροφή. Περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24.000 τραυματίστηκαν. Ο τυφώνας προκάλεσε ζημιές 274 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, καθώς κύματα ύψους 6 έως 7 μέτρων έπληξαν τις ακτές της πόλης Τακλομπάν στην επαρχία Λέιτε. Το βασιλικό μωρό ήρθε στον κόσμο στις 22 Ιουλίου. Ο πρίγκιπας Γεώργιος είναι το πρώτο παιδί της Κέιτ και του Ουίλιαμ και τρίτος στη διαδοχή του θρόνου. Η γέννηση του νέου βασιλικού μέλους έφερε στο προσκήνιο και ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Για πρώτη φορά από το 1894 και την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας, η εν ζωή βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας έχει 3 στη σειρά διαδόχους του Βρετανικού θρόνου. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Ένας νεαρός τεχνικός συστημάτων των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών κατάφερε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή και να δημιουργήσει πολλαπλές διπλωματικές κρίσεις. Ο Edward Snowden διέρευσε στον τύπο απόλυτες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μαζικής παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι Αμερικανικές και Βρετανικές κυβερνήσεις. Οι πληροφορίες που διέρευσε ο Snowden θεωρείται πως προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά των τελευταίων ετών στις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Τον Αύγουστο, η Μόσχα του παραχώρησε προσωρινό άσυλο για 1 χρόνο. Μέσα σε λίγες ώρες, από παγκόσμιο είδωλο και σύμβολο δύναμης και κουράγιου, αποκαθιλώθηκε. Στις 14 Φεβρουαρίου, ο Όσκαρ Πιστόριους, ο νοτιοαφρικανός δρομέας, ο γρηγορότερος άνθρωπος χωρίς πόδια, συνελήφθη στην Πρετόρια για το φόνο της συντρόφου του. Σύμφωνα με τα νοτιοαφρικανικά μέσα, ο Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του, Ρίβα Στένκαμπ, περνώντας την για διαρρήκτη στις 4 μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι του. Στη δίκη που ακολούθησε, ο Πιστόριους κατηγορήθηκε για φόνο εκπρομελέτης, ενώ η γραμμή υπεράσπισής του υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Στις 22 Φεβρουαρίου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 85.000 ευρώ, ενώ δεν είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσει η δίκη. Πάμε να γνωρίσουμε τώρα έναν άνθρωπο που δίνει αληθινά μαθήματα ζωής. Πρόκειται για τον πρώτο Ευρωπαίο.